Γεια σας, Παντός εδώ πέρα και είμαστε σε επεισόδιο Zeroland. Ναι, έχω να κάνω κάτι χρόνια Zeroland. Επίσης να φτιάξω το μικρόφωνο σε λεπτάκι. Επέστρεψα, δεν πήγα πουθενά. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα θα φτιάξουμε την εκκλησία του Zeroland. Πατρινός. Ναι, αυτή είναι η εκκλησία ακριβώς βλέπετε. Αυτό είναι το προσχέδιο του θαλάμου της εκκλησίας. Πολλά περιστέρια θα χαρούν γιατί θα κουτσουλούν δεξιά και αριστερά, ξέρω. Έτσι κάνουν τις εκκλησίες. Λοιπόν, το σχέδιο γενικά είναι να ξέρετε πέτρα. Έχω μαζέψει λίγη πέτρα. Θα υπάρχουν πολλά cuts αυτό το βίντεο και δεν ξέρω καν θα είναι σε μία μέρα το βίντεο. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Sapphire Wolf σε προηγούμενο βίντεο. Το οποίο το έχετε δει, είμαι σίγουρος. Γιατί μας αγαπάτε όλους. Όλους όμως. Και λοιπόν, το σχέδιο είναι 4 blog εδώ πέρα ευθεία. Μετά θα κάνει αυτή την εξοχή βασικά που εδώ πέρα θα έχει τζάμι. Και αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και η νύχτα πέφτει στο Zeroland. Εδώ πέρα ουσιαστικά θα έχει το blog που δεν θα γίνει ποτέ grass και θα είναι το ιερό μάλλον εδώ πέρα. Μάλλον θα έχει ένα μικρό υψωματάκι με stairs το οποίο δεν ξέρω ακόμα πόσα είναι. Σίγουρα δεν θα το κάνω όλο σε ένα βίντεο όπως είπα. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Και όταν εννοώ με τα βασικά εννοώ καταρχάς να δυναμώσω λιγάκι τα sounds γενικά, γιατί δεν ξέρω αν ακούω. Ωραία, τώρα ακόμα καλύτερα. Και πάμε. Και επίσης δεν έχω φτιάρι, οπότε το κάνουμε το χέρι αυτό. Ναι, χαρούμενα πράγματα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο Zeroland. Και οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους. Δεν έχω PC. Ναι. Θα κλαίω μια ζωή, το ξέρω, εντάξει. Βασικά, το καλό είναι επίσης ότι θα έχω PC σε 2 μήνες. Ναι, το ξέρω ότι ακούστηκε λες θα πω στην επόμενη εβδομάδα, αλλά για μένα είναι ένα μεγάλο καλό, ας πούμε, θα έχω στη εβδομάδα PC. Σε 2 μήνες. Εντάξει, να πω ότι ήδη τον έχω ετοιμάσει στο μυαλό μου, τον έχω φωτοτυπήσει και απλά περιμένω ουσιαστικά την άγια μέρα που θα έρθει. Είναι αρκετά καλό PC, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε ενδιαφέρει σε αυτό το βίντεο να μάθετε τι PC θα έχω. Οπότε δεν θα επεκταθώ περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, έχω την υποψία ότι δεν έχω αρκετά καλό φωτισμό, αλλά δεν νομίζω να σπουμάρω τέρατα. Αν σπονάρουν, απλά. Ξέρω εγώ. Να του ευχηθείτε καλή τύχη. Είμαστε εδώ για να του φάμε. Ομάδα Πίκατσου. Τι μα. Αχ, Θεέ μου. Και αυτό εδώ, όταν σκέφτεσαι αρνητικά. Δηλαδή τα βάζω όλα ανάποδα. Ναι. 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 Αχ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα συνεχίζεται το ίδιο σχέδιο. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω σκεφτεί πως θα το κάνω. Θα βάλω και τα 4 μάλλον. Τέτοια blocks, τέλος πάντων τώρα. Stone bricks. Γιατί μπορώ. Ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Και επίσης είμαι σίγουρος ότι δεν μου φτάνει πέτρα όχι για την εκκλησία, ούτε για... ξέρω εγώ... για το τίποτα. Εντάξει, μου φτάνει, αλλά δεν μου φτάνει. Καταλάβατε είναι. Έτσι δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι καταλάβατε. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος. Επίσης δεν έχω silk touch, το οποίο είναι κακό για τα γυαλιά και τα λοιπά. Δεν πειράζει, επιβιώσουμε. Εάν μας λείψει κάτι, ξέρετε, κλασικά τα έχεις ακόμα στο βίντεο και πάει λέγοντας. Επίσης, να κρατήσει χρόνο, αλλά δεν πειράζει, έτσι δεν πρόκειται να γίνει σε μια μέρα. Οπότε, Klein Mine Zero Raft. Ή κάπως έτσι. Και επίσης, να πούμε ότι αυτή η εκκλησία αργότερα θα έχει ένα νεκροταφείο. Προς το παρόν, ας τελειώσουμε την εκκλησία εμείς και βλέπουμε και το νεκροταφείο πώς θα πάει. Στην αρχή σκεφτόμουν να κάνω τα γυαλιά κίτρινα, αλλά μετά είναι πολύ πιο evil να το κάνω έτσι και λέω why not. Και τελικά το έκανα έτσι. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι αστόχησα κατά είναι, δεν είναι. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα. Όχι, καλά είναι, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν θα έκανα αυτή την πλευρά ακόμα, δεν την χτίσω γιατί δεν ξέρω αν θα έχω ύψωμα ή όχι. Οπότε μη χαλάσω τζάμπα πράγμα. Οκ, ακούστε κάποιο. Ας το υψώσουμε κατά 4 αρχικά και λέμε 1, 2, 3, 4. 4 είπα. Χαμό το θα χάνω καρδιά, δεν είναι. Δεν πειράζει, κεφάλι έχω και όλα έχω. Λοιπόν, πείτε μου τα νέα σας. Λοιπόν, βασικά θα κάνω λιγάκι αυτή την πλευρά. Μην βλέπετε το ίδιο πράγμα και θα επιστρέψω σε λιγάκι. Λοιπόν, επέστρεψα και όπως βλέπετε, έφτιαξα αυτή την πλευρά. Να καταλάβετε περίπου πώς θα είναι. Ναι, λουτάραμε και λίγο τον τζιφάντο. Εντάξει, βέβαια εννοείται πως ρωτήσαμε πρώτα. Και τον ευχαριστούμε για το smooth που μας έδωσε. Μια ευγενική χορηγία της εκκλησίας Jim Phantom. Ναι.
Επίσης το λαχαστό και γυαλίσει λίγο, αλλά. Λοιπόν, δεν θα το κάνω πολύ πιο ψηλό. Πίστευα θα το κάνω πολύ ψηλό. 2-3 blocks ακόμα θα είναι, απλά. Απλά τα πράγματα είναι απλά. Ναι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν τρως, chicken. Διαφήμιση για το μαγαζί του Πάνης και του Χάκη. Ό,τι να είναι με πατάτες. Και λοιπόν, θα φτιάξω για αυτό εδώ πέρα το πράγμα και θα επιστρέψω. Λοιπόν, επέστρεψα μετά από πολλές ώρες και λοιπόν, θα φτιάξω σκάλες. Γιατί κάθε κλίση ψεύδω την αυτό της έχει σκάλες. Βέβαια θα έχει μια μικρή υψομετρική διαφορά με το έδαφος, αλλά δεν μας νοιάζει ειδικότερα. Ιδιαίτερα μάλλον, όχι ειδικότερα. Αχα, ωραία, καλά μέχρι εδώ. Ου. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα ξεκινάει, βασικά από πολύ πιο πέρα, από εδώ και πέρα βλέπω. Θα είναι τα χαρακόμματα της Βαλαχάλα, το αποφάσισα. Όχι, άσχετο, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Και λοιπόν, αφού κάνουμε όλο αυτό εδώ πέρα, ουσιαστικά θα αρχίσουμε να βάζουμε σκάλες. Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέει ότι θα έχει σκάλες. Το ξέρω ότι μείνατε έκπληκτοι. Ήρθε η Άγια ημέρα που έχει ησυχία. Επιτέλους, Θεέ μου, είχε πεθάνει το αυτί μου τόσο με την βροχή. Αχ, τι πόσο πιο smooth είναι το Minecraft χωρίς τη βροχή πλάκα. Πολύ λιγότερα pixel. Βασικά, ναι, και λιγότερα pixel, αλλά. Really. Έπεσα στη λακκούβα, ξέρω εγώ. Πες μου, δεν έπεσα στη σπηλιά. Ου! Η πρώτη ιστορική σπηλιά που βλέπω στη ζωή μου. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και θα αρχίσουμε. Αυτό θα είναι ακόμα λιγότερο. Αυτό είναι απλά θέμα επιβλητικότητας και το ξέρω ότι είναι λίγο άκυρο, αλλά. Γιατί όχι. Επίσης για κάποιο λόγο ξέρω εγώ θα είναι τεράστια ψηματική διαφορά με τα 0-0, αλλά εντάξει, μόνο κάπως το φτιάξω. Κάτι θα σκεφτώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να σκεφτόμαστε. Ναι. Επίσης μου φαίνεται σαν ένα λαγκάρ λιγάκι, αλλά. Τέλος πάντων. Τσακ. Τουρουρουρουρου. Εντάξει, το κάνω μέχρι εδώ πέρα προς το παρόν και βλέπουμε στο μέλλον. Γιατί δεν ξέρω, έχω και τα resources, δεν ξέρω. Μα και δεν παίζω κανένα λόγο τα resources, είναι σωστή απάντηση. Ένα καλή μαξινά. Και μισό λεπτό για το σφάγγου, βλέπω κάποιο λόγο κάνει τον πίθηκο δίπλα χωρίς, δεν ξέρω τον λόγο. Αλλά εντάξει. Ωραία, φίλε, δεν φτάνει για κανένα λόγο τώρα ότι δεν είχα φτιάξει λίγα. Αχ, και μου το έλεγε ο Firewolf, φτιάξει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι μου το έλεγε. Κάθε θα κόψω το βίντεο, θα πάω να βρω ένα τυχαίο τέτοιο, θα πιστεύω. Επίσης, πρέπει να βρω έναν τρόπο να ανέβω. Ωραία, μόλις δω και έναν τρόπο. Γιατί, μα το σίγουρος. Αλλά λέω, όχι, θα πετύχει, όλα θα πάνε καλά. Τα παιδιά στην Αφρική θα βρουν φαΐ. Really. Λοιπόν, πάω να φτιάξω ξυλό και επιστρέφω. Bye bye. Ναι, και αφού έφτιαξα ένα crafting table δίπλα γιατί βαριόμουν να βρω ένα άλλο, και συνεχίζουμε τις σκάλες. Επίσης, θα δείτε ότι φαίνεται σαν υπόγειο μετρό, αλλά όχι, θα πάνε όλα καλά, σου το υπόσχομαι. Μου το έχει πει η χαρτορίχτρα. Ναι, έχουμε μια τοπική χαρτορίχτρα. Όχι, δεν έρθω. Όχι. Και κοιτάξτε πώ στατικά το πεθυμένο αυτό ο πυρσό. Ήταν ακριβώς αυτό το σκοπό εκεί πέρα. Ναι, το είχα προβλέψει, κυρίες και κύριοι, ήμουν σίγουρος θα γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης. Όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω γιατί το λέω, αλλά όλα θα πάνε καλά. Για εσάς που πιστεύετε δεν πάνε τίποτα καλά, όλα θα πάνε καλά. Και πάει ένα μπαγκάρι αυτή τη σκάλα, αλλά όχι δεν την άφησα. Έτσι. Ήταν η σκάλα από τα μπαγκάρι σπίτι στη ζωή του. Χαμώ το! Μόλι μπαγκάρι επόμενη. Επίσης εκεί τρέμα μου παίζει το καημένο τον gravel. Προσπαθεί να βγει στην ελευθερία, ξέρω κάτι παρόμοιο. Επίσης, ναι, είμαι πολύ χυψτεράς για να κάνω αυτό που θέλω. Ναι, το πέτυχα. Μετά από 4 άσκοπες σκάλες. 3 βασικά. Ωραία. Really. Θέλω κι άλλες σκάλες. Ναι, όχι, μην φτιάξεις άλλες, μου λέει κάποιος. Βασικά θέλω για άλλες 2. Ωραία. Φέρτες, ευπρόσδεκτες κι αυτές. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ γάμα. Πολύ. Σαν να κρίσκω παντάβι εκείνο, δεν είναι. Ταν. Ταν. Γαμώτο. Κέρατο.
Ταν. 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 Τελικά λένε έτσι. Όχι, εδώ πέρα ξεκινάει. Και μόλις ανακάλυψα ότι έχω κάνει τελικά. Όχι, ρε φίλε. Έχω κάνει λάθος. Φάκ! Θέλουμε κι άλλες σκάλες. Fuck my life. Please. Rage. Θέλω τις παστίλες του Dragoman. Γιατί. Γιατί άμυριζε το κάνεις σε μένα. Τι σου έχω φταίξει. Τι. Πες μου τι. Τι πληρώνω και δε. Μπίνω, ξέρω εγώ. Είμαι στη θέση κάνω τσάκι ακόμα μαζί. Δεν γαμιέται. Θα πάθω ιστερία. Θα αρχίσω να ιστερικευτώ. Θα γίνω ένα ιστερημένο Πίκατσου. Γιατί όχι. Πάντα θα γίνω τέτοιο. Αυτό είναι ο σκοπός ζωής μου. Θα γίνω Πίκατσου κι άλλο. Τι έγινε, πού βρίσκω. Γιατί σε μένα όλα αυτά, γιατί πες μου θεία φύση, γιατί. Αχ, τι ωραία. Τσακ. Ναι, λοιπόν. Ας κάψουμε λίγα και την γύρω περιοχή, ξέρω εγώ. Να φαίνεται λίγο πιο normal αυτό το πράγμα που πήγαμε να κάνουμε. Βασικά, δεν ξέρω, ίσως αργότερα ξέρω τι το βάλω σε φάση ότι. Δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω. Έχω διάφορα πράγματα στο μυαλό μου. Γενικά θα το κάνω προς το παρόν γύρω-γύρω έτσι. Λοιπόν, μισό. Η αλήθεια είναι πως ακόμα τις σκάλες δεν ξέρω τι τις έφτιαξα. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά είναι πολύ ωραίες. Μην μου αρέσουν. Σουτ. Όποιος πιστεύει το αντίθετο να κάνει like στο βίντεο. Θα πάρει πολλά like αυτό το βίντεο. Ωραία. Και όλα βαίνουν όπως ακριβώς δεν τα είχα σχεδιάσει. Αχ, τι ωραία. Σαν γκρεμός είναι. Έτσι. Scuba diving στη δικιά μας εκκλησία. Για hardcore θρησκευόμενους ανθρώπους. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όσοι είστε θρησκευόμενοι είστε hardcore τύποι. Τι λέω θέλω. Λοιπόν, τα αποφάσισα. Θα φτιάξω ένα κινηματογράφο, ρε παιδί μου. Μετά από την εκκλησία, όλοι πάμε κινηματογράφο. Έτσι είναι. Όλοι πάμε. Επίσης, το ανάποδο χαμόγελο του Τζόκερ. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αυτό δεν ήταν μέσα στο project, ας πούμε το project τελειώνει κάπου εδώ πέρα. Εμένα, θα πούμε ότι έγινε κάτι. Dudley Dudes, ok. Και πέφτει κάτω, ξέρω εγώ. Ναι, ας πούμε είναι η εκκλησία που. Προσέξτε, αφήνει το παιδί σας, ωραία. Είστε, ξέρω εγώ, στο spawn, είστε στο μαγαζί Firewolf, έχετε πάει, σαν καλή γονή, ψωνίστε. Και λέτε στο μικρό Μπάμπι, Μπάμπι πήγαινε παίξει στη φύση. Μπαμπά, θα πάω προκινήσω. Ναι, είπε αγόρι μου, πήγαινε. Οπότε ο Μπάμπι προχωράει εδώ πέρα, δηλαδή μην το κάνει κάπως έτσι. Μισό. Πώς αλλάζει, γαμώ, το ξέχασα πάντα. Έλα, λάτω. Λοιπόν, ο Μπάμπης που χωράει κάπως έτσι, ξέρω, με το αθώο του τσεκούρι στο χέρι, γιατί όλοι οι Μπάμπης κρατάνε τσεκούρι στο χέρι και χωράει. Ανέμονος, παιδί μου, Μπάμπης, έτσι φάση Μπάμπης. Πέφτει πρώτα μέσα Μπάμπης κάτω, Sky. Και μετά είναι σε φάση Μπάμπης, α! Ας κάνει την πρωινή μου γυμναστική, ας ανέβω 300 σκαλιά, ξέρω εγώ, και μετά. Θα έχει τέξει, εδώ κλείνει η εκκλησία, ήταν σε φάση. Πφφ, κρατάει κάτω Μπάμπης. Ναι, ήταν κάπως έτσι. Αυτή είναι η ζωή του Μπάμπη, παιδιά, το Σαββατοκύριακο του Μπάμπη. Επίσης, επειδή είμαι πολύ hardcore. Οι σκάλες θα ξανανεβαίνουν, ρε παιδί μου. Θα είναι τέτοια φάση σκάλες. Δεν θα είναι απλές σκάλες. Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ποτέ να κάνω απλές σκάλες. Δεν είναι στη φύση μου. Ο καθηγητής Oak, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ο ίδιος που φτιάχνει και τα ξύλα κατά πάσα πιθανότητα στο Minecraft, μου είπε, όχι, πατρινέ. Ναι, άστο, το θέλω αυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου θυμίζει πολύ αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Τι θες τώρα, ξέρω. Βάλει μια φωτογραφία, την έχουμε. Άντε τώρα, τσαντίστηκα. Τι λέω. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, είναι το αποκορύφωμα. Και τώρα δεν μου έχει μείνει wood, έτσι δεν είναι. Κάτσε που έμεινε. Πες μου το έχω και wood. Ναι, έχω και wood. Και wood. Τι έχω, είπαμε, πάμε όλοι μαζί. Έχω και wood. Πότε μπήκες, χαμπάρι. Ποιος είναι ο χαμπάρις. Πού, ποιος είναι ο χαμπάρις. Δεν ξέρω καν χαμπάρι, μη μου λέγατε ψέματα τόσο καιρό. Ο χαμπάρις, ο παιδικός μας φίλος. Πάμε να φτιάξουμε τις υπόλοιπες σκάλες. I'm ninja. Am I the warrior in a church? Τι, ποιος είναι free? Τι είναι αυτό, what the fuck? Α, τι λέμε, χάθηκα. Αχα. Δεν μπορούμε να σου πω άρα πολλά πράγματα από αυτό που θέλω να φτιάξω. Γιατί, τι άβυσο. Εδώ είναι το. Α, θα το γεμίσω με νερό αυτό εδώ πέρα.
Ω, καλά, εντάξει. Γιατί όχι, θα είναι 70. Θα, δηλαδή, ο μικρός Μπάμπης θα πέφτει στο κοινό, θα πέφτει στην άφηση με το νερό και μετά ρε φίλε θα ξεκινάει τις σκάλες. Γιατί ο μικρός Μπάμπης δεν μπορεί να έχει μια απλή Κυριακή. Γιατί δεν έφτιαξε καλά στο διαγώνισμα της φυσικής κατά πάσα πιθανότητα. Ή κάτι παρόμοιο. Επίσης, η πιο επική εκκλησία των εποχών. Έχει στέγη πριν καν αρχίσει η εκκλησία. Ναι. Μ' αρέσει λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να φτιάξει λιγάκι αυτό εδώ πέρα και θα επιστρέψω λιγάκι. Τα λέμε. Λοιπόν, επέστρεψα και έχω κάνει μια μικρή δουλειά. Όπως βλέπετε, φτιάξα κάπως σκάλες. Μετά από λαϊκή επέτηση, ξέρω εγώ. Ή κάτι παρόμοιο. Επίσης, είναι πολύ διαβολική η εκκλησία μου τελικά, έτσι είναι. Ναι, και μ' αρέσει. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα πράγματα συνεχίζουν ωραία. Γιατί να μην συνεχίζανε εξάλλου, έτσι. Ω Θεέ μου. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο τα τζάμια. Όπως βλέπετε, επέστρεψα και φτιάξα λίγα περισσότερα τζάμια. Και όλα κλαίνα πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα, μπορώ να πω. Λοιπόν, το ύψος θα είναι εδώ. Εδώ θα σταματήσει το ύψος ουσιαστικά. Δεν κάνω άλλο. Γιατί μου φαίνεται αρκετά καλό και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και άλλο ύψος. Δηλαδή θα έχει και τη συσκευή προφανώς. Η οποία δεν θα γίνει σήμερα. Βέβαια για εσάς έχουν περάσει, ξέρω, κάτι ίσως λεπτά, δευτερόλεπτα, δεν ξέρω. Οπότε, να πω την αλήθεια. Εδώ πέρα κάπου θα σας αφήσω εγώ. Ουσιαστικά δεν θα σας αφήσω. Δεν θα σας αφήσω ποτέ. Είστε τα καμάρια μου. Ναι, μαζί περάσαμε όλο αυτό. Οπότε ακούστε τι θα κάνουμε. Θα κόψω το βιντεάκι, θα πάμε να ζέψω λίγο resources γιατί θέλω πάρα πολλά και θα επιστρέψω σε λίγο. Γεια σας. Και επέστρεψα και όχι, δεν έχει περάσει μια εβδομάδα και ίσως παρατηρείτε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, τελείωσα όλη την εξωτερική διακόσμηση της εκκλησίας, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πάω να σας δείξω και μαζί θα κάνουμε το εσωτερικό της. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μου πήρε μια εβδομάδα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν εδώ πέρα, την εβδομάδα πέρασε. Και κάπως έτσι μοιάζει η εκκλησία μας απάνω. Ναι, είναι κάπως έτσι. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο κάτω μέρος. Ρίλι. Πάμε. Και θα κρασάρει, όχι όλα θα πάνε καλά. Κάποιο crafting table έχουμε. Και όπως λέει, όλο αυτό πέρα θα γεμιθεί με slabs. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα πώς είναι το τελικό σχέδιο. Θα κάνω άλλο βιντεάκι να ξέρετε, που θα διακοσμούμε λιγάκι το νεκροταφείο απ' έξω και γενικά το το υπόγειο μέρος της εκκλησίας, το οποίο παίζει να το κάνω κατακόμβους, παλιούς τάφους και κάπως έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι πως δεν έχω σκεφτεί 100% τι θα ήθελα να κάνω. Θα το δούμε στην πορεία ό,τι βγει. Ελπίζω να βγει κάτι καλό. Το εύχομαι να βγει κάτι καλό. Βασικά εύχομαι να βγει κάτι. Μαντέψτε. Ποια είναι η λέξη μου ήρθε. Ναι, σωστά μαντέψατε, η λέξη είναι καλό. Επίσης, το αρχικό σχέδιο να μην βάλω εδώ πέρα αυτά τα slabs, αλλά μου αρέσουν. Πρώτα απ' όλα, αν δεν το βάζω, θα φαίνεται το dirt, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Και είναι το επεισόδιο καλό σήμερα, μάλλον. Ή κατά πάσα πιθανότητα, ή κάτι παρόμοιο. Επίσης, προσπαθώ να θυμηθώ λίγα τι σα είχα πει την προηγούμενη φορά και τι σα είχα δείξει. Γι' αυτό σα το δείξα από την αρχή το πάνω. Νομίζω δεν είχατε δει αρκετά πράγματα. Και ναι, χαρούμενα πράγματα συμβαίνουν. Ιντερνετ της Ελλάδος. Όλα θα πάνε καλά σου, λέει η εταιρεία που το έχει. Επίσης για κάποιο λόγο χάθηκαν και τα slabs. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επανέρχομαι σε ένα λεπτάκι. Και αφού τα stone slab μου τα κατάπιε το έρευος, έφτιαξε κάποια καινούρια. Και θα πρέπει να φτιάξω κάτι και το φωτισμό της εκκλησίας. Το οποίο θα είναι ένα πολύ έλεος που θα είναι από το ταβάνι. Κάτι το οποίο θα δείτε σε λιγάκι αφού κόψω λιγάκι το βίντεο για να μαζέψω τα πέρα το γούντι, να φτιάξω το stick. Να φτιάξω τις απαραίτητες καλωσιές και θα τα δείτε. Μην αγχώνεστε. Απλά καθίστε στο τέλος του βίντεο. Που ελπίζω να το κάνατε έτσι κι αλλιώς. Επίσης αυτά πίσω κλικ μου τη δίνουν στα νεύρα. Γιατί είναι misclick και γενικά τα misclick. Βασικά το χειρότερο misclick είναι όταν έχεις τζάμι και stone. Το οποίο το παίρνει και δεν έχει silk touch βασικά. Αν έχει σύλληπτα, όλα πάνε καλά. Γεια σου, Σκύρε. Και θα αρχίσει τώρα. Πίκατσου, 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 πίκατσου. Ή μπορεί να αποφάσει να μου ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή του κάτι μπορεί. Λοιπόν, παίζει να σε ξασκούφανα. Αλλά πέρα από εκεί.
Μια εκκλησία καταρχάς έχει καθίσματα. Κάθε εκκλησία ψεύδω να σας ζει καθίσματα. Κάπου εδώ πέρα έχουν χειπικά. Και ναι, τα καθίσματα θα είναι κάπως έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ επικό ένα κάθισμα. Εκτός αν κάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω θα δουλέψει. Και σιγά μην δούλευε. Ναι, γενικά η εκκλησία θα έχει αυτά τα μικρά προβληματάκια. Θα είναι εκκλησία που αιωρείται. Μην ρωτάτε το γιατί. Επίσης πως έβαλα, έβαλα 1, 2, 3, 4. Ένα θέλει εδώ πέρα. Και για κάποιο λόγο αποφάσισα να αυτά τα στικ. Μάλιστα. Από την Χάντος να κοιτάξουμε στο το inventory μας. Υπέροχα. Όλα θα πάνε καλά, μου πάνε κάποια στιγμή. Επίσης θα έχει και εδώ πέρα. Ναι. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Λοιπόν, προς το παρόν δεν θέλω να φτιάξω άλλα καθίσματα. Είπαμε, ακόμα δεν έχω διαμορφώσει πλήρως τον τομέα της κοίτα, πρέπει κάπως να δουλέψω αυτά, δεν είναι. Δεν θέλω έτσι όμως. Καταρχάς να δούμε αν δουλεύει. Α, ναι, και ξέχασα, την έχω αφήσει το θανάδιο κενό. Όχι, δεν θέλω αυτό ακριβώς. Έλα πάω στο χωγάμο το μίσκλι που σας έλεγα πριν. Δεν θέλω έτσι. Όταν το χρειάζεσαι ποτέ δεν μπαίνει σωστά. Ποτέ όμως. Λοιπόν, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ωραία. Είδατε, τόσο απλό. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Πω, εντάξει. Μια χαρά. Και εδώ πέρα βέβαια πως το κάνουμε. Έτσι. Ναι, βέβαια. Τώρα θα μας τελείωνε. Στα δύο τελευταία. Εννοείται. Ο Αντώνης έκανε το scouting και βγήκε, ξέρω. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι αυτός. Η μέρα αυτή. Ναι, η μέρα αυτή. Έλα. Ναι, επιτέλους. Με την πρώτη το κατάφερα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξω λίγο τις καλωσίες για το πώς θα βάλουμε τους πολύ αλλιώς και επιστρέφω. Bye bye. Επέστρεψα και φτιάξα τις καλωσίες. Πες μου ότι δεν θα πέσω. Έλα, πάμε κάτω. Μια χαρά. Πού πήγε. Εδώ. Εδώ. Και τώρα θέλει. Εδώ. Μισό, μην πέσουμε. Και κλαίμε τη μοίρα μας. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, μ' αρέσει. Θα το κρατήσω. Εδώ, εδώ, εδώ. Και αρχίζουμε. Εδώ, εδώ, εδώ. Fuck. Τουλάχιστον το πήραμε όλο πίσω. Κατάλαβες. Εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Εδώ λέω να τα αφήσω κενό. Η αλήθεια είναι. Ή σκεφτόμουν βασικά μήπως το κατέβαζα, ξέρω εγώ, κάπως ένα πιο κάτω, κάτι τέτοιο. Και το έκανα δηλαδή κάπως έτσι, ας πούμε. Εδώ και το βάζα έτσι. Λοιπόν, να δούμε πως άνετε αφού πρώτα αδειάσουμε λίγο όλο αυτό εδώ. Και πάω να μαζέψω λίγο βασικά λίγο γουλ, θα σας δείξω γιατί. Και θα επιστρέψω σε ένα λεπτάκι. Και επέστρεψα. Και λοιπόν, η ιδέα που είχα είναι να σπάσω αυτό εδώ πέρα και να βάλω κάρπετ. Γιατί όλες οι εκκλησίες έχουν ένα κόκκινο χάλι για κάποιο άγνωστο λόγο πάντα εδώ πέρα. Και έτσι το κάνουμε κι εμείς. Επίσης το inventory μου είναι ένα χούρι και ζητώ συγγνώμη αυτό. Και ναι, το carpet είναι ένα λιγότερο και μου αρέσει σαν ιδέα. Και εννοείται, εντάξει, πήγε αυτά σχέδιο. Οκ. Μπαγκάρι το Minecraft.
Μισό λεπτό για κλείσει ειδοποίηση και συνεχίζουμε. Ωραία, λοιπόν. Θέλει λίγο καλύτερο φωτισμό. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλω και εδώ πέρα, ας πούμε έτσι. 1, 2, 3. 2, 3. Μισό. 1, 2, 3. Ναι. 1, 2, 3. Τσακ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Μια χαρά. Και νομίζω ότι άμα βάλουμε και ένα πολύ έλαιο εκεί πέρα θα είμαστε κομπλέ. Ή όπως λέμε, κομπλέ καραμελέ. Το ξωράκυρο. Αλλά γιατί όχι. Γιατί να μην είμαστε κομπλέ καραμελέ. Δεν κατάλαβα. Επίσης ο τρούλος ζήκε. Ο τρούλος, sorry. Αυτό βγήκε 3x3. Το πιστεύω. Όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει σε μένα αυτό. Καλά, μπορεί και να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια τι να πω. Έχω απελπιστεί με τη ζωή μου. Καλά, εννοείται πως το κάνω λάθος. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω αυτό. Πρέπει να πάει εκεί πέρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ψηλώσουμε. Και έχει ένα κενό, 1, 2, 3. Μπαίνει εδώ πέρα και πάει μετά. Άλλο ένα κάτω. Και πάει, 1, 2, 3. Ας βγάλουμε λίγο αυτό το χώμα εδώ πέρα. Dirt, ναι, έλα, πάμε, πάμε, το έχουμε, το έχουμε. Και 1, 2, 3. Ωραία. Και μετά πάει 1, 2, 3. 1, 2. Fuck. Κάτι πρέπει να πήρα τώρα. 2, 3. Και αν κατεβάσουμε και αυτό εδώ, και αν δεν κάνω λάθος θέλει και άλλο ένα. Ναι. Το κάνω σωστά, ναι, το κάνω σωστά, αλλά έπεσα, κλασικά. Γιατί μπορώ. Και γιατί πέφτει επειδή μπορώ. Επίσης ο Θεέ μου πρέπει να καθαρίσω αυτές τις καλωσίες κάποια στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το μαγικό μας θιάρι. Το οποίο είναι έξτρα επαγγελματικό, το προτείνω, είναι ένα stone θιάρι. Είναι το καλύτερο value for money θιάρι. Βέβαια χάνεις την ισορροπία σου, όπως φαίνεται. Λοιπόν, sorry, αυτό βήκα. Αλλά εξαρθεί η φωνή μου. Αν μ' αρέσει η εκκλησία μου. Ναι. Το θέμα δεν είναι αν μ' αρέσει εμένα. Το θέμα είναι αν σας αρέσει εσάς. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Επίσης θα μπορούσα να... Όχι, δεν θα μπορούσα εδώ πέρα. Λοιπόν, πήρατε μια μικρή ιδέα το πώς θα είναι η εκκλησία. Λοιπόν, το ιερό ακόμα δεν θα το κάνω, γιατί δεν έχω αποφασίσει πώς θα το κάνω. Άρα δεν μπορώ. Λοιπόν, να ξέρετε γενικά ότι αυτή η εκκλησία θα έχει και άλλο μέλλον, που θα δείτε σε άλλα βιντεάκια, θα έχει υπόγειο. Υποθέτω ότι εδώ πέρα μάλλον θα βάλω ένα trapdoor, ας πούμε, εδώ ακριβώς. Και θα συνεχίζει, ας πούμε, από κάτω. Και επίσης η συγκεκριμένη εκκλησία θέλει αυτό εδώ πέρα. Βεβαίως δεν το θέλει έτσι. Το θέλει έτσι. Ακριβώς. Για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και η συγκεκριμένη εκκλησία. Σκέφτομαι. Εδώ πέρα πρέπει να φτιάξω ένα νεκροταφείο. Γιατί κάθε εκκλησία έχει νεκροταφείο. Και δεν θα μπορούσα να μην έχει δικιά μας. Αυτό βλέπετε εδώ πέρα ένα σχέδιο τελικά το οποίο δεν έκανα. Και απλά ήθελα να το δω αν δουλεύει. Και επειδή βαριόμουν να μπω σε κάποιο δοκιμαστικό κόσμο, πάντα υπάρχει ο περίγυρος εκκλησίας δίπλα. Επίσης, ποιος ηλεύει την τέρθη εδώ πέρα, καλύτερα να έχουμε αυτά εδώ πέρα. Και λοιπόν, όσο εγώ θα καθαρίζω, θα θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε ένα like από κάτω. Αν δεν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε το ένα πολύ δύσκολο dislike. Γιατί να μην κάνετε εύκολα. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να μην χάσετε επόμενα βίντεο Zeroland και οτιδήποτε άλλο περιεχόμενο ανεβάζουμε. Αυτή ήταν η εκκλησία του Zeroland. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες μετά από άλλους YouTubers. Πάντως, από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη εκκλησία που έχει ο Zeroland. Και ο Θεέ μου. Δεν ξεκίνησε καλά αυτό το θέμα. Τέλος πάντων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι μέχρι το τέλος. Είχαμε κάποια κενά στο βίντεο αυτό φορά, γιατί δεν το έκανα συνέχεια στο βίντεο και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήταν εφικτό. Και να ξέρετε, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!